κύριε Περιφερειάρχα, κυρία και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάντα ιδιαίτερα όταν επισκέπτομαι την περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά εδώ πέρα την Τρίπολη, αγαπητέ Περιφερειάρχα, για δύο πρόσθετους προσωπικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, όπως έχω ξαναπεί, η καταγωγή του παππού μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Στερνίτσα Αρκαδίας. Και δεύτερον, διότι εξακολουθώ να έχω πάρα πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τις 40 μέρες που πέρασα στην Τρίπολη το 1991 μαζί με κάποιους οι οποίοι βρίσκονται και εδώ πέρα μαζί μας στο Βαγκροτήριο, υπηρετώντας την στρατιωτική μου θητεία στην αεροπορία. Πράγματι, σας κουράσαμε και σας ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Όμως θεώρησα απαραίτητο παρουσία πολλών στελεχών της κυβέρνησης να σας παρουσιάσουμε σήμερα ψήγματα μόνο ενός συνεκτικού αναπτυξιακού σχεδίου για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αυτό το έντυπο, το οποίο θα το βρείτε αναρτημένο πια στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, αποτυπώνει και εδώ, αγαπητέ Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, στην Πελοποννήσου, την αντίληψή μας για το τι σημαίνει πραγματικά μακροχρόνιος αλλά και οριζόντιος αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο οποίος καλύπτει όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου. Το ίδιο κάναμε πριν από λίγες μέρες και στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα. Το κάνουμε κάθε χρόνο για την Θεσσαλονίκη. Κρίναμε σκόπιμο την ίδια φροντίδα που δείχνουμε για τα μεγάλα τουλάχιστον δύο αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, να τη δείξουμε σε κάθε περιφέρεια της πατρίδας μας, διότι έτσι αντιλαμβάνουμε προσωπικά, αλλά και το επιτελείο μου, την έννοια της δίκαιης ανάπτυξης. Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει ότι καμία περιφέρεια της χώρας, καμία περιφερειακή ενότητα δεν μένει πίσω και ότι ο πολίτης της πατρίδας μας, ασχέτως από το που ζει, έχει τις ίδιες ευκαιρίες να προκόψει στη ζωή του, αλλά και την ίδια πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε όντως στην πατρίδα μας να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Μίλησαν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης αναλυτικά για το περιεχόμενο αυτού του σχεδίου, το οποίο πραγματικά είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συστηματικής διαβούλευσης με την περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Παναγιώτη τον Νίκα για την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχουμε και για την προθυμία με την οποία και ο ίδιος χρησιμοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιφέρειας για έργα και δράσεις που εντάσσονται και αυτές με τον τρόπο τους σε αυτό το σχέδιο το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα, ένα σχέδιο το οποίο κινητοποιεί παραπάνω από 5 δισεκατομμύρια δημοσίων, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων σε μια σειρά από δράσεις. Κάποιες έρχονται να διορθώσουν εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν, ελλείψεις που παρουσίασε διαχρονικά η περιφέρεια Πελοποννήσου και κάποιες, αρκετές θα έλεγα, είναι αναπτυξιακές δράσεις που μας φέρνουν σε επαφή με ένα μέλλον το οποίο είναι ήδη μπροστά μας και το οποίο πρέπει να αγκαλιάσουμε, δεν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, την ψηφιακή μετάβαση. Διότι για μας η ανάπτυξη η οποία δρομολογείται και η οποία πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας μας δεν αρκεί να αποτυπώνεται σε έναν υψηλό δείκτη ανάπτυξης. Τι σημαίνει τελικά αυτό, το σχεδόν 6% το οποίο λέμε και το οποίο δικαίως έχουμε, το δικαίωμα για το οποίο δικαίως έχουμε το δικαίωμα να είμαστε υπερήφανοι, μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να δημιουργεί πρώτα και πάνω απ' όλα νέες καλοκληρωμένες θέσεις εργασίας. Το ξέρουμε ότι είμαστε ακόμα σε μια χώρα όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί, αλλά όσο πιο γρήγορα τρέχει η ανάπτυξη, τόσο πιο έντονη θα είναι και η πίεση στους εργοδότες να αυξάνουν τους μισθούς. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Αυτή είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του αναπτυξιακού μας σχεδίου για την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Η ανάπτυξη πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις μεγάλες ψηφιακές προκλήσεις. Πόσο σημαντικά, παραδείγματος χάρη, είναι τα προγράμματα τα οποία θα βγουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το επόμενο ΕΣΠΑ για να μπορέσουμε να δώσουμε ψηφιακά εργαλεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να εξακολουθούν να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Και βέβαια, όπως είπε, η ανάπτυξη πρέπει να είναι δίκαιη. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι περιοχές της χώρας αλλά και όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν μέρισμα σε αυτήν την ανάπτυξη. Δεν θα διατρέξω αναλυτικά τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν. Θα πω ενδεικτικά πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται σε κρίσιμες υποδομές στην περιφέρεια. Για τους δρόμους, νομίζω ότι όλοι είδαμε τι σημαίνει δρόμος και πώς αλλάζει η περιφέρεια Πελοποννήσου από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η οδική σύνδεση
με την Καλαμάτα. Να ανατρέξω ιστορικά και να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή η οποία πρώτα χρησιμοποίησε το εργαλείο των συμβάσεων παραχώρησης για να κατασκευάσει τα μεγάλα οδικά δίκτυα. Και ο Κωστής Χατζηδάκης, τότε υπουργός, ο οποίος ξέμπλεξε τον κυκαιώνα των συμβάσεων παραχώρησης για να μπορούμε να έχουμε σήμερα αυτόν τον δρόμο που πραγματικά έχει αλλάξει την αναπτυξιακή δυναμική όλης της περιφέρειας. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά και αποτελούσε πάντα πρώτη προτεραιότητα που μας τέθηκε από την περιφέρεια η επέκταση της σύνδεσης προς τον Ριζόμυλο και μετά προς την Πύλο και προς την Μεθόνη. Μας κούρασε αυτό το έργο πολύ, αλλά πια όντως και η δέσμευση του Υφυπουργού την παίρνω της μετρητής, γιατί μου αρέσει να επισκέπτομαι εργοτάξια και όχι μόνο να παρουσιάζω μακέτες, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ανοιχτό εργοτάξιο στον δρόμο αυτό, ο οποίος είναι τόσο κρίσιμος. Και ξέρω βέβαια, γιατί είχαμε κάνει και σύσκεψη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για τον δυτικό άξονα της Πελοποννήσου να κατέβει ο δρόμος από τον Πύργο προς την Τσακώνα, προς το Καλό Νερό. Χρειαζόμαστε μελετητική ωραιότητα, δεν την έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή, όμως είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας να μελετήσουμε το έργο και να βρούμε τον πιο πρόσφορο τρόπο και χρηματοδοτικά αλλά και περιβαλλοντικά προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία των μεγάλων φραγκευτικών έργων. Εγκληματίσαμε στο παρελθόν ως προς την αποσπασματική διαχείριση του νερού στην πατρίδα μας, ειδικά ως προς την άρδευση. Θυμίζω το 85% του νερού, το οποίο καταναλώνουμε, χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκόπους. Είμαστε μια χώρα με ένα δυναμικό πρωτογενή τομέα, αναπτύσσεται έντονα εδώ στην Πελοπόννησο. Καταλαβαίνω ότι φέτος, εκτός από το λάδι, το οποίο πάει πολύ καλά, είδα ότι θα έχουμε καλές τιμές και για τα εσπεροειδή και για τα πορτοκάλια και για τα μανταρίνια. Είναι μια καλή χρονιά. Αλλά δεν νοείται πρωτογενή τομέα χωρίς σωστή διαχείριση νερού. Και δεν νοείται να φτιάχνουμε φράγματα χωρίς τα δίκτυα. Το κάνουμε στα θηγιατρά, επισκέφθηκα ένα πολύ ωραίο γεμάτο φράγμα. Δίκτυα, τίποτα. Ωραίο γεμάτο το φράγμα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε το νερό. Γι' αυτό και σε οτιδήποτε σχεδιάζουμε από εδώ και στο εξής, έχω ζητήσει από το Υπουργείο ολοκληρωμένες λύσεις. Με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, φτιάχνουμε το φράγμα, φτιάχνουμε τα δίκτυα και μερινούμε για τη συντήρηση. Γιατί ξέρουμε επίσης πόσο δύσκολο είναι να παραμελούμε τη συντήρηση και πόσο πιο ακριβά μας στοιχίζει στη συνέχεια για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε στον τομέα αυτό. Μεγάλη συζήτηση και με τον Υπουργό για τα ζητήματα των δικτύων ενέργειας. Ξέρουμε πολύ καλά το πρόβλημα του κορεσμού της Πελοποννήσου ως προς τη διείσδυση των νέων ΑΠΕ και με τον Υπουργό και με την Γενική Γραμματέα. Ξέρουμε τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για τις υποδομές στα δίκτυα, ώστε να μπορέσουμε να χωρέσουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εδώ στην Πελοπόννησο. Και θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέω σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά σε περιοχές που αναπτύσσουν έντονη μεταποιητική δραστηριότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η φτηνή ενέργεια μέσω net metering και virtual net metering πρέπει να είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να δώσουμε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πιο φθηνή ενέργεια από αυτήν που θα είχαν αν καταναλώναν παραδοσιακή ενέργεια όπως το κάνουν μέχρι σήμερα. Και βέβαια ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση παντού στην πατρίδα μας, συμβαίνει αυτό, για το πού θα τοποθετηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η χώρα χρειάζεται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Πελοπόννησος χρειάζεται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΑΠΕ μπορούν να μπουν παντού. Χρειαζόμαστε μια ισορροπία και χρειαζόμαστε, και σε αυτό επιμένω, και έχουμε πια και τα εργαλεία τα κανονιστικά για να το επιβάλλουμε, δεν θα γεμίσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα μοναδικά μας ελληνικά βουνά. Το Μέναλο θα προστατευθεί. Ο πυρήνας να αποκαλυφθεί απάντητο. Έχουμε χώρο εξάλλου, Υπουργέ μου, για να τοποθετήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλες περιοχές όπου η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι σχετικά μικρότερη. Θέλω να μιλήσω λίγο για το κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης και την πολύ μεγάλη σημασία που αποδίδω στις δράσεις που παρουσίασε ο Κωστής, που παρουσίασε η νίκη
το Υπουργείο Παιδείας, ο Θάνος Βλέπης, η Νίνα Αγκιάρκα, τα στήματα που αφορούν την παιδεία, την υγεία και την εργασία. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας, όχι μόνο σε ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις και αυτά με τα οποία παραδοσιακά συνδέονται το Υπουργείο Εργασίας, αλλά στις ενεργητικές πολιτικές εργασίας. Μέσα από τη δημόσια υπηρεσία ασχόλησης, ακούσατε τα νούμερα. Αυτές είναι παρεμβάσεις που πραγματικά αλλάζουν τις ζωές των πολιτών. Άνθρωποι βρίσκουν δουλειά μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις ή βρίσκουν μια επιμόρφωση η οποία θα τους είναι πολύ χρήσιμη για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Και είναι πολύ σημαντικές οι εξαγγελίες οι οποίες γίνονται σήμερα για 68.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Και θέλω να συγχαρώ την υπηρεσία αλλά και το Υπουργείο για μια πολύ σημαντική δουλειά η οποία γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση. Στα ζητήματα της παιδείας, ναι, είναι σημαντικό να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε. Για πρώτη φορά, εδώ και παραπάνω από μια δεκαετία, έγιναν παραπάνω από 20.000 διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού στην εκπαίδευση, εκ των οποίων παραπάνω από 1.700 εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρώπων, πόσους καθηγητές, πόσους καλούς έχουμε, είναι ζήτημα φιλοσοφίας. Η έμφαση που δίνουμε στις αξιότητες, αλλά η έμφαση που δίνουμε και στην τεχνική εκπαίδευση. Πρότυπα πραγματικά λύκεια, δημόσια, ΙΕΚ, πρέπει να στρέψουμε τα νέα παιδιά προς εκείνες τις δεξιότητες, εκείνα τα παιδιά γνώσης, όπου ξέρουμε ότι αύριο, όχι αύριο, σήμερα, ήδη έχουμε λήψεις στην αγορά εργασίας και πρέπει να τις καλύψουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε σε συνεννόηση και με την ίδια την αγορά, η οποία μπορεί να μας υποδείξει καλύτερα που είναι οι πραγματικές της ανάγκες. Και για τα ζητήματα της υγείας, ξέρουμε τις μεγάλες δυσκολίες που διαχειριστήκαμε εν μέσω COVID και την κούραση που υπάρχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας την μετά-COVID εποχή. Όμως, εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο όπου υλοποιούμε ουσιαστικά ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας με παρεμβάσεις όχι μόνο στα κτίρια, έχουμε σημαντικούς πόρους για να αναβαθμίσουμε τα νοσοκομεία μας, αλλά στους ανθρώπους, στις διαδικασίες, στην ψηφιακή μετάβαση. Το νοσοκομείο της Σπάρτης, το οποίο κατασκευάζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι μια αλλαγή πίστας ως προς το νοσοκομείο, αυτό καθιστώ, αλλά και ως προς τον τρόπο διακυβέρνησής του. Και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό εργαλείο για όλη την ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας δύο λόγια για τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και μέσα από την περιφέρεια. Εξαιρετική απόδοση στην απόρροφηση του υφιστάμενου ΠΕΠ. Το βρήκε ο Περιφερειάρχης στο κάτω από 20%, στο 15%. Είδαμε την απόδοση η οποία υπάρχει σήμερα. Και βέβαια τώρα έχετε 410 εκατομμύρια ευρώ ως περιφέρεια Πελοποννήσου να διαχειριστείτε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει πια τα πατήματά μας για να ξέρουμε πώς και αυτοί οι πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως είπα, στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασμού. Όμως δεν γίνονται όλα με δημόσιους πόρους. Αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στην Πελοπόννησο. Η κινητοποίηση αυτή δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Τα νούμερα του τουρισμού είναι ενθαρρυντικά και η Πελοπόννησος είναι, θα έλεγα, μπορεί να είναι ο γίγαντας που κοιμάται ως προς την τουριστική της ανάπτυξη. Και προφανώς δεν αναφέρομαι μόνο στην περιοχή της Μεσσηνίας και στην εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει γύρω από το Κώστα Ναβαρίνο. Διότι αν συνθέσετε το συνδυασμό θάλασσας, βουνού, πρωτογενούς τομέα και ενός πολιτιστικού πλούτου που και για τα δεδομένα της χώρας είναι μοναδικός, δεν νομίζω, ανοίγω παρένθεση, ότι υπάρχει άλλη περιφέρεια στην Ελλάδα που να υπάρχει τόσο εκτενής παρέμβαση στην ανάδειξη του πολιτιστικού, της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο υπάρχει εδώ πέρα στην Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε όχι απλά ένα καινούριο τοπικό προορισμό, η περιοχή της Πύλου, αλλά μια περιφέρεια η οποία έχει τεράστιες αναξιοποιητές δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού, 12 μοίρες το χρόνο. Και ως πολιτιστικός προορισμός και ως χειμερινός τουρισμός, εκτός από τον καλοκαιρινό τουρισμό, μια περιφέρεια η οποία είναι προσβάσιμη όχι μόνο από τον αέρα, αλλά και μέσω οδικών διασυνδέσεων πολύ γρήγορα από την Αθήνα, οι ευκαιρίες εδώ είναι τεράστιες. Και βέβαια,
Γι' αυτό και επέμενα να ιδιωτικοποιήσουμε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ξεχωριστά από τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προχωρήσουμε, διότι είναι απαραίτητη η ανάδειξή του και ως πολιτικό αεροδρόμιο. Ο στρατιωτικό αεροδρόμιο ήδη βλέπετε τα πρώτα δείγματα γραφής από την πολύ σημαντική επένδυση την οποία κάνουμε, μετατρέποντας την Καλαμάτα ουσιαστικά στο κέντρο εκπαίδευσης με σύγχρονο εξοπλισμό και με σύγχρονα αεροπλάνα των πιλότων της επόμενης γενιάς. Η Καλαμάτα θα γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, δεν θα καλύπτει μόνο τις ανάγκες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αλλά οι επενδύσεις δεν γίνονται μόνο στον τουρισμό, γίνονται στη μεταποίηση. Και θέλω να κλείσω με μια εικόνα που νομίζω ότι έρχεται το μέλλον. Επισκέφθηκα πριν έρθω στην πόλη της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Και στη βιομηχανική περιοχή τρομολογείται μια επένδυση από μια πολύ σημαντική ελληνική εταιρεία παραγωγής φαρμάκων, η οποία θα παράγει φάρμακα και πρότεσεις για φάρμακα που δεν θα καλύψουν απλά τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά θα καλύψουν ένα κομμάτι της ανάγκης της Ευρώπης. Ταυτόχρονα έρχεται και μια δεύτερη μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία να κάνει και αυτή μια αντίστοιχη επένδυση. Αυτές οι επενδύσεις συμπαρασύρουν και άλλες επενδύσεις. Θα έρθουν εταιρείες συσκευασίας, οι οποίες θα έρθουν δίπλα σε αυτές τις επενδύσεις, προκειμένου να παρέχουν πρώτες ύλες που χρειάζονται αυτές οι μονάδες. Εταιρείες δομικών υλικών ήδη τροφοδοτούν τις επενδύσεις αυτές που γίνονται. Και ξαφνικά το πουθενά μπορείτε να βρεθείτε, αγαπητέ μου περιφερειάρχε, με την Τρίπολη σε 3-5 χρόνια να είναι φαρμακευτικό κέντρο όχι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη. Ποιος το περίμενε αυτό πριν από 3 χρόνια. Και γιατί έγινε αυτό? Διότι είχαμε την προνοϊκότητα να χρησιμοποιήσουμε ένα καινούριο επενδυτικό κίνητρο, το κλόμπα ουσιαστικά, το φαρμακευτικό, να μην σας βλέξω με λεπτομέρειες, να το διοχετεύσουμε πίσω σε παραγωγικές επενδύσεις, αξιοποιώντας και πόρους του RRF. Ευρωπαϊκά χρήματα για τη στήριξη της Πελοποννήσου, αλλά και για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε φάρμακα. Το θυμάμαστε με τον Βασίλη, όταν ήταν υπουργός Υγείας, τι τραβήξαμε στις πρώτες φάσεις της πανδημίας, όταν καταλάβουμε ότι ως Ευρώπη ήμασταν εξαρτημένοι από την Κίνα για φάρμακα, για μάσκες, για προστατευτικό υλικό. Άρα βλέπετε πως όλα συνδέονται. Μια τοπική πρωτοβουλία με μια εθνική στρατηγική η οποία έχει και ευρωπαϊκή διάσταση εδώ στην Τρίπολη. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, να μπορείς να αντιμετωπίζεις ταυτόχρονα το επίγον. Το επίγον τι σημαίνει? Υποστηρίζουμε την κοινωνία σήμερα που έχουμε μια μεγάλη κρίση ως προς την ακρίβεια. Πώς συνδυάζεις το επίγον με το μακροχρόνιο σχεδιασμό? Γιατί για να παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο έγινε πολλή δουλειά και τα ωφέλη αυτού του σχεδίου θα τα δείτε σε 3, 5, 10 χρόνια. Ενδεχομένως εμείς μπορεί να μην είμαστε πια στα πράγματα, αλλά οι υποδομές για να μπορέσουμε να βάλουμε την Πελοπόννησο και τη χώρα σε μια τελείως άλλη αναπτυξιακή τροχιά μπαίνουν μέσα από τέτοιες δράσεις όπως αυτές που δρομολογούμε και είμαι πραγματικά υπερήφανος και ικανοποιημένος για το γεγονός ότι συνδυαστικά η κυβέρνηση σε συνδυασμό με την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού μπορεί να δρομολογεί τέτοιες δράσεις οι οποίες ήδη τώρα που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, έχουν πρακτικό αντίκτυπο στις ζωές των κατοίκων της Πελοποννήσου. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ, κλείνοντας και πάλι και στην περιφέρεια και στις δημοτικές αρχές, γιατί τις δημοτικές αρχές τα είπε ο Στέλιος. Πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε διαθέσει μέσα από πολλά προγράμματα, με σημαντικότερο το πρόγραμμα Τρίτσης, για να αντιμετωπίζουμε τα μικρά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Δεν είπα κάτι για τη διαχείριση των απορριμμάτων, βλέπω εδώ πέρα τον Μανώλη τον Γραφάκο, όμως την κλείσαμε και αυτή την εκκρεμότητα και ξέρουμε πόσο επώδυνη ήταν για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βέβαια το άλλο μέλλον της κυκλικής οικονομίας το είδα και αυτό στην βιομηχανική περιοχή. Τι σημαίνει να βλέπεις βουνά στην κυριολεξία από πλαστικό, το οποίο να ανακυκλώνεται όλο και να γίνεται πρώτο ύλη για τα καινούργια προϊόντα πλαστικών τα οποία θα κατασκευάσουμε. Αυτό σημαίνει στην πράξη κυκλική οικονομία και χαίρομαι που η επιχειρηματική κοινότητα της Πελοποννήσου έχει αγκαλιάσει τα εργαλεία αλλά και το σχέδιο αυτό το οποίο δίνουμε και όλοι μαζί νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.